Χάρη, τι κάνεις εδώ? Ήρθα να μαζέψω τα τελευταία μου πράγματα. Δεν μπορούσες να το κάνεις το πρωί που δούλευα? Δεν ήθελα να με σπίτισουν εσύ λείπεις. Δεν είναι ευγενικό. Τώρα σε πιάσανε ευγένειες. Σε κλέψανε? Όχι, Χάρη, απλά δεν μπορεί να έρθει η γυναίκα. Πόσες εβδομάδες δεν μπορεί? Εμείς τελειώσαμε. Αν και τελειώσαμε άδοξα και χωρίς σοβαρό λόγο. Δεν είναι σοβαρός λόγος που πέρασε μία εβδομάδα το καλοκαίρι σε μία σκηνή μικρότερη και από τσουβάλι? Δεν είχαμε κλεισμένη στη σκηνή, έκανες και τα μπάνια σου. Δεν είναι σοβαρός λόγος που κοιτούσαμε τις φωτογραφίες των διακοπών και είχες τραβήξει μία πιτσιρίκα με το σορτσάκι μέχρι εδώ? Σου εξήγησε, παιδάκι μου, έπεσε η μηχανή και έτσι μας πήγαν να τη σηκώσω, πάτησε κατά λάθος το κουμπί. Α, ναι, γιατί στην επόμενη φωτογραφία ήταν η ίδια πιτσιρίκα από μπροστά με το σορτσάκι μέχρι εδώ. Που σου εξήγησα, έτσι όπως τη σήκωνα, ξαναπάτησε κατά λάθος το κουμπί. Δεν είναι σοβαρός λόγος που στο γάμο της μάνιας μέθησες, έγινες δίρλα και άρχισες να φωνάζεις κορόιδο. Εγώ δεν πρόκειται να παντρευτώ ποτέ, ρε! Μπροστά σε όλο μου το σοκ και ήσουν και ο κουμπάρος! Το είπες και μόνη σου! Ήμουν μεθυσμένος! Άσε μας, μωρέ Χάρη! Νομίζω ότι είμαι ηλίθια, δηλαδή! Ένα χρόνο τώρα είσαι μέσα στο παράπονο και μέσα στην κρίνια! Εγώ! Για κοίτα τα χάλια σου! Εγώ σου έχω συμπεριφερθεί άψογα! Πότε θα παντρευτούμε, Χάρη! Πότε θα κάνουμε παιδί, Χάρη! Γιατί μην είσαι στον μπαμπά, Χάρη! Μας έπριξες ένα χρόνο! Εγώ που στόμα έχω και μιλιά δεν έχω! Άσε μας, ρε Βάσο, που δεν μπορούσαμε να αναστάνουμε εδώ μέσα ό,τι θέλει η Βασούλα και ό,τι πει η Βασούλα, και όταν αγρίβες, μόνο που δεν μας τράχεις γρήγορες! Εγώ που είχα γίνει καλή να με πατήσεις! Που δεν τόλμησα να σου φέρω αντίρρηση ούτε σε μία από τις βλακίες που έλεγες! Εγώ έλεγα βλακίες! Τεράστιες! Υπογάιδαρο στο παιδινό κεφάλα! Φυσικά! Είναι τόσο κοντά που μπορώ να πάω αυθημερών. Όχι, όχι, όχι. Την έχω τη διεύθυνση στην Πάτρα. Ωραία, ωραία, ξεκινάω αμέσως. Εγώ ευχαριστώ. Πάω να προλάβω το λεωφορείο από Κηφισό και θα σε πάρω μόλις φτάσω. Δηλαδή το πήρες απόφαση? Τι λέγαμε χτες? Χάρη, αν πας, θα χωρίσουμε. Βρήκες την ώρα να αρχίσεις τις απειλές, ρε Βάσο. Δεν είναι απειλή. Φυσική κατάληξη είναι. Εσύ εκεί, εγώ εδώ. Όλες οι σχέσεις εξ αποστάσεως καταδικασμένες είναι. Καλά τα λεφτά, καλές και οι προοπτικές. Αλλά δεν κοιμάσαι με τα λεφτά, ούτε ξυπνάς με τις προοπτικές. Μην το λες, Χαρούλη μου, εγώ. Και κακό σε κατηγόρησε ότι σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Ξέρω ότι σκέφτεσαι εμάς. Ναι, γι' αυτό. Εγώ πήρα μια απόφαση για τα επαγγελματικά μου και άφησα σένα απ' έξω. Γιατί κακά τα ψέματα, Βασούλα, δύσκολα κάθε μια σχέση από απόσταση. Το ξέρω, μωρό μου, γι' αυτό. Πήγα λοιπόν στο ΟΔΙΟ και τους είπα ότι δεν δέχομαι τη θέση. Όχι, ρε Χάρη. Και ευτυχώς, γιατί μόλις είχε παραιτηθεί ένας καθηγητής και δέχτηκαν να με προσλάβουν part-time. Εντάξει, μισός μισθός, αλλά θα είμαι με το κορίτσι μου. Το κοριτσάκι μου που το στενοχώρησα. Αλλά δεν θα το ξαναστενοχωρήσω ποτέ. Ιωάννα, τι πιστεύεις ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι?